Ε, δεν σα το κρύβω ότι υπάρχει μεγάλο προβληματισμό. Νομίζω ότι αν αυτή η ένταση υπάρχει, η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα έρθει τελικά προ ψήφιση αύριο με την ολοκλήρωση τη κατάθεση των δηλαδή. τροπολογιών. Θα αποσυρθεί. Δεν θα την τροποποιήσετε, θα την αποσύρετε. Εφόσον mm. υπάρχει μια γενικότερη θα σας έλεγα, αντίληψη που κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, ε, νομίζω ότι κάποιο, κάπως πρέπει να το δούμε σοβαρά. Εγώ νομίζω ότι γενικότερα οι πολιτικοί πρέπει να αντιλαμβάνονται αυτό που, που εισπράττουν Μα, ως γενικότερη κοινωνική αντίδραση και το μ, τι ενδεχομένως μ. δέχεται ή εν πάση περιπτώσει αντέχει εντός εισαγωγικών η κοινωνία. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοιου είδου αντίδραση και παρά την επαναλαμβάνω εντελώ δική μου διαφορετική στόχευση, ε, δεν θα μπορούσε αυτό να είναι ένα αντικείμενο συζήτηση που θα μονοπολεί και ενδεχομένω θα βγάλει στο αυτοχή. περιθώριο ναι, τη σημαντική ναι. νομοθετική πρωτοβουλία για τι αλλαγέ στον ποινικό κώδικα, που νομίζω ότι όλοι πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο δυνατό πάμε, τρόπο. Πάμε, πάμε, σε πάμε σε κάτι σε... άλλο. Καταρχά, θέλουμε να σα πούμε συγχαρητήρια για την αυστηροποίηση των ποινών σε παιδόπουλε και βιαστέ και λάθροδιακινητέ. Τώρα ένα άλλο πράγμα που συζητήθηκε πάρα πολύ, το ξέρετε δεν χρειάζεται, είναι το θέμα τη κοινή ησυχία. Το πάση. θέμα τη κοινή ηχεία ε, χωρίπανση. Θα πάσης. περιλαμβάνεται και αυτό στον ποινικό κώδικα με αυστηρότερο πλαίσιο. Η διατάραξη τη κοινή ησυχία ήταν ένα πτέσμα. Και όλοι ξέρουμε τι γινόταν μέχρι την 1η Ιουλίου που εφαρμόστηκε ο νέο ποινικό κώδικα. Mm -hmm. Τα πτέσματα καταργηθήκαν. Ήταν μια γενικότερη φιλοσοφία, την οποία και την έχουμε αποδεχτεί και την έχουμε υιοθετήσει. Μιλάμε για ένα ποινικό κώδικα, ο οποίο στην πραγματικότητα μα πάει σε ένα άλλο δικαιϊκό σύστημα, σε ό,τι αφορά το ποινικό δίκαιο, με ελάφρυνση των ποινών. Mm -hmm. Τα πτέσματα λοιπόν όλα καταργηθήκαν. Πρέπει να γίνουν στην πραγματικότητα διοικητικέ κυρώσει και είναι ένα αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε το προσεχέ χρονικό διάστημα. Άλλη μια παράληψη τη προηγούμενη κυβέρνηση όταν έφερε σπεσμένα την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα μια μέρα πριν κλείσει. Ουσιαστικά το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να προκηρυχθούν εκλογέ. Φαίνονται οι αδυναμίε και τα προβλήματα που προκύπτουν. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο μου θέσανε ουσιαστικά από όλα τα μήκη και τα πλάτη τη Ελλάδο, αυτοδιοικητικοί, συνάδελφοι βουλευτέ, απλοί πολίτε. Δεν μπορεί να μην προστατεύσουμε το δικαίωμα του εργαζόμενου Έλληνα πολίτη, που είναι το δικαίωμα για την κοινή ησυχία. Βεβαίω, υπάρχει, αν θέλετε, και μια άλλη πλευρά, την οποία τη βλέπουμε και την αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά, mm -hmm. που είναι το θέμα των πολλών καταστημάτων που γενικότερα αυτή την περίοδο της κρίσης πρέπει να εργαστούν και πρέπει mm. να δούμε ενδεχομένως και, και το, πώς... Και το πώς από την άλλη πλευρά θα μπορέσουμε mm. Να... Mm. να κρατήσουμε ζωντανές όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Ε, διαβεβαιώνω από τώρα και του καταστηματάρχε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και με του Δήμου θα προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε ένα ανεκτικό πλαίσιο, κυρίω για το θέμα του ωραρίου τη ναι, λειτουργίας λειτουργία ναι, 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 ναι. όλων αυτών των καταστημάτων. Δεν θα Αλλά δηλαδή, τη διατάραξη, διατάραξη δηλαδή, κοινή ησυχία. Σηχήας... Μέχρι τι 2, μέχρι τη 1, όπω ήταν η Παπαθεμελή και τα λοιπά. Και Όχι, τότε, αυτά δεν έχουν καμία σχέση. δεν έχουν καμία σχέση με την επαναφορά. Με την επαναφορά τη ρύθμιση για τη διατάραξη τη κοινή ησυχία. Και πραγματικά. Ε, λυπάμαι που η παραπληροφόρηση, η μετατόπιση τη συζήτηση σε ένα άλλο πεδίο δεν αφήνει την ουσία του ζητήματος. Δηλαδή, από τη μία Πείτε πλευρά τους όμως... κόβετε το τσιγάρο. Άμα τους κάνετε τη <laughs> το... Έχετε, έχετε δίκιο. Και όλα και, μουσική... αυτά... και τη μουσική. Όλα, δηλαδή. όλα αυτά, κύριε Κούτρα, ωραία, όμως, όλα αυτά είναι υπόψη μα. Ε. Και σας διαβεβαιώνω <coughs> ότι και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο πώς θα κρατήσουμε ζωντανέ τις επιχειρήσεις και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες που δεν θα επιτρέψουν ενδεχομένω αυτή την ασφυκτική πίεση επάνω στα καταστήματα εστίαση, στα κέντρα διασκέδαση, όλα αυτά τα μαγαζιά τα οποία ξέρουμε ότι πρέπει να παραμείνουν ζωντανά. Πρέπει να δουλέψουν, συμβάλλουν με το δικό του τρόπο στην ελληνική τι οικονομία. Τι είναι το εμβληματικό για σας σε αυτέ τι αλλαγέ του ποινικού κώδικα, ε, εκτό από του ε, βιαστέ, παιδόφιλους, λαθροδιακινητέ που επαναλαμβάνουμε, πολύ καλά κάνετε και αυστηροποιείτε ε, τι ποινέ Γιατί ε, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση επίση για τι Μολότοφ. Το γνωρίζετε, δεν το μαθαίνετε από εμά. Η μάλιστα, αντιμετώπιση ε? όλων αυτών σε των αυτό θα κάτι? που αφορούν στι Μολότοφ και στα ζητήματα τρομοκρατία είναι μία από τι εμβληματικέ αλλαγέ στον ποινικό κώδικα. Uh -huh. Ξέρετε πλέον ότι γίνεται κακουργηματική πράξη η ρήψη Μολότοφ απέναντι σε συγκεντρωμένο πλήθο. Έω και 10 χρόνια πριν. Αντιμετωπίζονται εντελώ διαφορετικά όλε αυτέ οι πρακτικέ οι οποίε κατά κάποιον τρόπο είχαν αθωωωθεί με το νέο ποινικό δεν κώδικα. Δεν σκέφτεστε να μαλακώσετε κάτι από αυτό. Άρα λοιπόν, όχι, δεν θα μαλακώσουμε κάτι. Αντίθετα, υπάρχει μια αυστηροποίηση του πλαισίου η οποία νομίζω ότι συμβαδίζει και σε μια γενικότερη φιλοσοφία που υπάρχει σε επίπεδο Ευρώπη την αντιμετώπιση mm. τη τρομοκρατία. Γι' αυτό το λόγο ακριβώ και ενσωματώνουμε την Οδηγία 541 του 2017 τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά mm -hmm. με την τρομοκρατία. Και είναι απορία άξιο όπω η προηγούμενη κυβέρνηση δυστυχώ μια ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία πρέπει να ενσωματώσει στο ελληνικό ε, δίκαιο ναι. και που αφορούσε σε ζητήματα τα οποία είδαμε να, να ε, εντοπίζονται σε πολύ μεγάλη έκταση στον ευρωπαϊκό χώρο. Μην ξεχάσουμε mm -hmm. τον Πατακλάν, mm -hmm. οι διάφορε τρομοκρατικέ επιθέσει που κοστίσαν τη ζωή σε εκατοντάδε αθώου ανθρώπου θα έπρεπε στην πραγματικότητα να είχαν ενσωματωθεί και στο ελληνικό δίκαιο. Η δεύτερη εμβληματική ουσιαστικά αλλαγή αφορά στι εφόρων απολύσει. Mm -hmm. μιας Μια και μου ζητήσατε ναι. να από ποιε θα ήταν οι εμβληματικέ ναι, αλλαγέ. Είναι οι εφόρων απολύσει όπου πλέον αντί για τα 17 χρόνια θα μπορούν οι πολύ σοβίτε να απολύονται στα 22 χρόνια. Εκτό βεβαίω αν έχουν κάνει εργασία εντό τη φυλακή. Οπότε πάμε στα 20 χρόνια. Και η τρίτη εμβληματική αλλαγή απαντούσε σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που εξέθεται Πανευρωπαϊκά και ενδεχομένω διεθνώ στη χώρα μα, είναι το ζήτημα τη ενεργετική δωροδοκία που δεν είχε αντιμετωπιστεί με τον προηγούμενο, με τον ναι. μάλλον ισχύοντα mm -hmm. ποινικό mm -hmm. κώδικα και πλέον το αντιμετωπίζουμε με αποτέλεσμα η χώρα μα τουλάχιστον να μην βρίσκεται στο μικροσκόπιο των μεγάλων οργανισμών του ΟΣΑ τη ΓΡΕΚΟ σε σχέση με το πώ αντιμετωπίζει τα ζητήματα διαφθορά. Είναι όλα αυτά δυστυχώ αποτελέσματα μια βεβαιασμένη νομοθετική πρωτοβουλία τη προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι ο ποινικό κώδικα έπρεπε να την χάνει τη διακομματική συνεννόηση. Δεν μιλάμε για κάτι που ενδεχομένω αφορά στην ιδεολογία μια παράταξη που βρίσκεται στην κυβέρνηση, αλλά αφορά στο σύνολο τη ελληνική κοινωνία. Ε, Πάντω για τη μολότοφ το... το... τη... ιδεολογικά σα τοποθέτησαν. Ο κύριος Λάπα είπε ε. ότι κατηγορείται το ταξίδι και τη μεταφορά. Κοιτάξτε, το ταξίδι και η μεταφορά προφανώ είναι ζήτημα για τον κύριο Λάπα. Έπρεπε να δει τι είχε προβλέψει στη δική του επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία ο κύριος Κοντονή, ο προηγούμενο Υπουργό Δικαιοσύνη, όπου υπήρχε ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο για το ταξίδι. Και για τη μεταφορά. Πιο αυστηρό και από το αυτό δικό σας. Πιο αυστηρό ακόμη από το δικό μα. Αλλά. Αλλά ξέρετε, γιατί δεν προχώρησε η υπόθεση Αυτό είναι μια απάντηση που πρέπει να δοθεί από του ίδιου. <συσχελίως> νομίζω ότι είχε γίνει ο ανασχηματισμό και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. <συσχελίως> το ταξίδι έχει, έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με φαινόμενα τα οποία είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να συμβαίνουν στην Ευρώπη. Σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Και δεν είναι τίποτα παρά η ενσωμάτωση τη ευρωπαϊκή οδηγία όπω ακριβώ προβλέπεται <συσχελως> στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άρα λοιπόν οι αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Α μην επιμείνουν σε αυτή την επιχειρηματολογία, διότι εκθέτουν και τον εαυτό του και δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό κουστούμι που προσπαθήσαν να φορέσουν, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα τη δική του διακυβέρνηση, μάλλον είναι μια πολύ μακρινή αντίληψη από αυτό που τελικά εκφράζουν οι ίδιοι. κύριε Υπουργέ. Μ Πάμε σε ένα σύντομο. κάνει, μετά. διαφημίσει πρώτα Με και, βέβαιος, μετά βέβαιος. και Αποτύπωμα με τον Παύλο Τσίμα, πέμπτη στις 12 το βράδυ. Από το 2004 στο 2021, η Γιάννα Αγγελοπούλου μιλά για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η Γιάννα Αγγελοπούλου στο Αποτύπωμα με τον Παύλο Τσίμα, πέμπτη στις 12 το βράδυ, στον Sky κυρίες και κύριοι, Ξηρότητα και σποραδική βραχνάδα εκδηλώνονται στο λαιμό του Γρηγόρη με βάθμια επιδείνωση από το βράδυ. Ξηρότητα ή βραχνάδα, Βόξλι Λιζοπαίν, φυσικό καταπραϊντικό σε δύο γεύσει. Καιρό για Βόξ Λιζοπαίν. <χαι> Το πολυδραβευμένο musical του Broadway «Αυτά τα Χριστούγεννα» έρχεται στην Αθήνα. Μίρκα Παπακοσταντίνη, Αλέξανδρος Μπουρδούνης, Νάντια Μπουλέ, Αργύρη Αγγέλου, Κατερίνα Στικούδη. 55 ηθοποιοί, 20 μελής ορχήστρα. Αν Από 13 έως 29 Δεκεμβρίου στο Τάικ ΒΟΝΤΟ.